Το μυστήριο πίσω από το δώρο του Μάρκου Σεφερλή στη σύζυγό του. Χρόνια πολλά, Έλενα, σε ευχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, πολύ. Θέλω να μου πεις τι δώρο έκανες εσύ, Μάρκο, στην Έλενα και τι της έφτιασε. Δώρο της έκανα 365 τριαντάφυλλα. Και να πω και την ευχή που δεν έχουμε πει πουθενά. Εντάξει, γιατί έχουμε πει για τα τριαντάφυλλα. Της είπα, εσύ γεννήθηκε σε μία μέρα του χρόνου, εγώ μαζί σου ξαναγεννιέμαι 365 φορές το χρόνο. Αυτό ήταν και ο συμβολισμός με τα 365 τριαντάφυλλα. Ήταν η πρώτη φορά που της έκανα δώρο στα γενέθλιά της. Ναι. Και... εντάξει, γιατί δεν είμαι άνθρωπος των δώρων, γιατί πάντα σκεφτόμουν να κάνω κάτι που θα της αρέσει. Μάθαμε ότι ο κύριος Κωστόπουλος ετοιμάζει ένα late night show στο Μέγκα. Το ακούσατε αυτό? Ναι, σε όλη η Ελλάδα θα το ακούγαμε. Πώς σας φάνηκε αυτή η ιδέα? Πολύ καλή ιδέα. Αν το κανάλι θέλει να κάνει late night show, γιατί μην το κάνει? Πηγαίνατε καλεσμένος ή καλεσμένη στην εκπομπή? Να μιλήσω εγώ? Κοίτα να δεις, εμένα ο κύριος Κωστόπουλος τόσα χρόνια που κάνει βραδινό, γιατί για βραδινό μιλάμε τώρα, δεν με έχει καλέσει, που σημαίνει ότι δεν ήμουν άνθρωπος που του κέντριζε το ενδιαφέρον. Άλλος λέει ότι μένεις με τον πρώην σύζυγό, άλλος ότι είσαι με τον πολλά χρόνια φίλο σου, τον κύριο Βαλάτο.